Κόντρα με την κυβέρνηση πυροδότησε αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ περί ξεβολέματος όσων έχουν θέσει στην εξουσία χωρίς να το δικαιούνται. Η Κάτια Φωτιάδου θα μας πει τι έχει γίνει. Κάτια. Συγκεκριμένο, ο Αλέξης Τσίπρας στην εφόλυστη σύλλη συνέντευξή του στην Εφημερίδα των Συντακτών ανέφερε πως όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης θα έρθει σε σύγκρουση με την κρατικοδίαιτη, κακομαθημένη ελίτ που πλήρωσε και πληρώνει ακριβά η χώρα. Και συμπλήρωσε στη συνέχεια πως δεν θέλουμε να βολευτούμε στην εξουσία, για να το πω κάπως αλλιώς. Θέλουμε να ξεβολέψουμε όσους στρογγυλοκάθισαν εκεί χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα. Αυτή η δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί θεσμικό και πολιτικό πρόβλημα. Ήταν η αιχμηρή αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ο οποίος σε συνέχεια υπογράμμισε πως η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα είναι η επιτομή του ολοκληρωτισμού και είναι αδιανόητη για αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοκρατικής χώρας. Ο κύριος Τσίπρας εισηγείται de facto ένα άλλου τύπου πολίτευμα αυταρχικής μορφής, όπου δεν θα έχουν όλοι το δικαίωμα ισότιμης συμμετοχής στα κοινά. Και αυτό το πολίτευμα δεν είναι η δημοκρατία. Στα σφοδρά πυρά του Μαξίμου ανταπάντησε με το ίδιο ύφος ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, ο οποίος κάλεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαβάζει τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα για να μην γελιοποιείται. Και είπε χαρακτηριστικά: ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεκάθαρα αναφέρεται σε μια κρατικοδίαιτη ελίτ που νιώθει πάντα ιδιοκτήτης της χώρας, άνθρωποι που για δεκαετίες κινούσαν νήματα, είτε εντός του κράτους, είτε ως αυτούργοι της διαπλοκής. Καμία αναφορά στην εκάστοτε εκλεγμένη κυβέρνηση. Εκτός αν ο κύριος Οικονόμου συμφωνεί μαζί μας και ξεκάθαρα ομολογεί πως ασκούν εξουσία εξωθεσμικοί παράγοντες. Μάλιστα.